Να σας καλημερίσω όλους. Να σας καλωσορίσω τη σημερινή συνέντευξη τύπου που θα δώσουμε για την παρουσίαση του ψηφοδελτίου του κινήματος των Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Και κάποια άλλη στιγμή θα ακολουθήσει η εκδήλωση όσον αφορά τα στελέχη που θα βρεθούν στον νομό για να ενδυναμώσουμε την παράταξη του κίνημα. Έτσι λοιπόν, στις 3 του Γενάρη, ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο άνοιξε στα δεδομένα της χώρας μας. Σήμερα, 11 του Γενάρη, η πρέβεζα γυρνάει σελίδα. Φίλοι και φίλες, συμπολίτες και συμπολίτησες, το 1974, μετά την εθνική τραγωδία της Κύπρου και την κατάρρευση της δικτατορίας, λαϊκή απέτηση έγινε απελευθέρωση της Ελλάδας. Όραμα του λαού μας να απεξαρτηθούμε από τη ρίζα της συμφοράς, την εξάρτησή μας από ξένες δυνάμεις που ήθελαν τις κυβερνήσεις πιόνια, δημοκρατίες ελεγχόμενες και λαούς υποταγμένες. Η απεξάρτησή μας αποτελούσε όρο και ελάχιστη προϋπόθεση για να εδραιωθεί η λαϊκή κυριαρχία αλλά και να παραδοσιακοποιηθεί η κοινωνική δικαιοσύνη. Σήμερα, το 2015, ο κύκλος της μεταπολίτευσης κλείνει. Απέτηση των Ελλήνων πολιτών είναι η απελευθέρωσή μας από μια νέα εξάρτηση που έχει τη ρίζα στην αιχμαλωσία των δημοκρατικών μας θεσμών. Αιχμαλωσία από μηχανισμούς ενός οικονομικού, πολιτικού και μεδιακού κατεστημένου που υπηρετείται από ένα απελευθεριακό σύστημα διακυβέρνησης. Παρά τα μεγάλα επιτεύγματα των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων, πελατειακές δομές, αντιλήψεις, νοοτροπίες και συμπεριφορές επιβιώνουν ακόμα, διαχέονται και κυριαρχούν. Αυτές ευθύνονται για την υπονόμευση των δημοκρατικών λειτουργιών, την περιθωριοποίηση του πολίτη από την πολιτική, την εξάρτηση της αυτοδιοίκησης από ένα συγκεντρωτικό κράτος, τη γιγάντωση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη στερεολή ανάπτυξη και τελικά τη σπατάλη του πλούτου και των δυνάμεων του ελληνικού λαού. Οι στρεβλώσεις και εξαρτήσεις αυτές, αντί να αντιμετωπιστούν δημιουργώντας ένα κράτος δικαίου, ενισχύθηκαν συνειδητά από συντηρητικές κυβερνήσεις. Ο τρόπος διακυβέρνησης της χώρας από τη συντήρηση μας κατέστησε ευάλωτος στη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση και έκθετους όσον αφορά στην εκπλήρωση των ευρωπαϊκών μας υποχρεώσεων. Πέραν του ότι παρέδωσε ελλείμματα και χρέη, υπονόμευσε τη διεθνή μας αξιοπιστία και οδήγησε τη χώρα στα πρόθυρα μιας νέας εθνικής τραγωδίας, στο φάσμα μιας χρεοκοπίας και την κοινωνία σε μια σκληρή δοκιμασία. Σήμερα, η απέτηση των Ελλήνων πολιτών για απελευθέρωση από τα δεσμά αυτού του πολιτιακού συστήματος μπορεί και πρέπει να μετασχηματιστεί σε ένα κίνημα αξιών. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών για να οικοδομήσουμε πραγματικά τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Μακριά από κινήσεις κορυφής και συναλλαγές, αλλά μέσα από διαδικασίες αυτοοργάνωσης, συλλογικής συζήτησης και ανοιχτής λαϊκής συμμετοχής. Θα χτίσουμε όλοι μαζί το μέλλον της πατρίδας, το μέλλον της πρέβεζας, το μέλλον της νέας γενιάς. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στην οργάνωση του νέου κινήματος για μια πραγματικά δυνατή Ελλάδα που θα βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της ισοπολιτείας. Να μιλήσουμε για ένα γνήσιο, λαϊκό, ριζοσπαστικό, αποκεντρωμένο σοσιαλιστικό και αριστερό κίνημα αλλαγής που θα έχει σχέση με τα κοινωνικά κινήματα και τη λαϊκή δράση που θα εκφράζει τα συμφέροντα των εργαζόμενων, των άνεργων, των αγροτών, της νεολαίας, των μικρομεσαίων, των μισθωτών και των συνταξιούχων. Θέλουμε όλοι και όλες να βρεθούμε μαζί σε αυτή την πορεία για την αλλαγή. Η αλλαγή θα γίνει με ανοιχτές διαδικασίες και όχι πίσω από κλειστές πόρτες. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί να φέρουμε την αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Να κάνουμε μια Ελλάδα δυνατή. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση των υποψηφίων. Αλφαβητικά. Πρώτος υποψήφιος του κινήματος στον νομό μας είναι ο κύριος Κώστας Στάβος. Ο κύριος Κώστας Στάβος, δημότης του ενιαίου καλλικρατικού Δήμου Ζηρού, γεννήθηκε το Μάιο του 1961. Είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας, 10 ατόμων στη Φιλιππιάδα Πρέβεζας. Είναι παντρεμένος με την Ελένη Σχεμαντά, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα και έχουν δύο παιδιά, τη Λαμπρίνα και τον Χρήστο. Όσον αφορά την επαγγελματική του δραστηριότητα και την πολιτική, είναι σύμβουλος ακινήτων, ιδιοκτήτης κτηματοπιστωτικού γραφείου, συνεργαζόμενο με την Παγκόσμια Αγορά Κινήτων. Είναι μέλος της ΟΜΑΣΕ και της ΕΠΑ Ελλάδας. Ιδρυτικό μέλος
της νεολαίας Πασόκ από το 1975 της Φιλιππιάδας Πρέβετας. Αναπληρωτής γραμματέας νομαρχικής επιτροπής Πασόκ Πρέβετας. Γραμματέας συντονιστικής οργάνωσης Πασόκ του Δήμου Φιλιππιάδας. Αντιπρόεδρος του Υπουργοβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πρέβετας επί σειρά ετών. Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δήμου Φιλιππιάδας για 10 χρόνια. Γενικός γραμματέας αναπτυξιακής εταιρείας των 4 επιμελητηρίων της Υπήρου. 2 τετραετίες δημοτικός σύμβουλος με ψηφοδέλτιο του Πασόκ στο Δήμο Φιλιππιάδας. Και μέλος της ΤΕΔ του νομού Πρέβεζας από το 2002 έως το 2010. Η επόμενη καταφοβητική σειρά υποψήφια είναι η Κατερίνα Ιντάση. Γεννήθηκε το 1967 και μεγάλωσε στο αγροτικό χωριό του Φαναρίου, τη Βαλενδεράκη, αποφυτώντας από το Γενικό Λύκειο Καναλακίου του 1985, όπου και μετακόμισε λόγω σπουδών στην Αθήνα για να σπουδάσει στη Μαράσιο Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών. Έκτοτε έζησε εκεί 17 χρόνια για να επιστρέψει πιο κοντά στη γενέτειρά της και από το 2001 ζει στην Άπρο. Ασκεί το επάγγελμά της από το 1992 ως δασκάλου και σήμερα κατέχει τη θέση της διευθύντριας στο ένα το Δημοτικό Σχολείο Άπρος. Οι πνευματικές της ανησυχίες δεν σταμάτησαν στην απόκτηση του βασικού πτυχίου, αλλά συνεχίστηκαν με την απόκτηση και του μεταπτυχιακού διπλώματος στις κοινωνικές επιστήμες και παιδεία από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνου. Είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Νάκα και έχει δύο γιους, τον Παναγιώτη και τον Πέτρο. Η δράση της και ενασχόλησή της με την πολιτική ζωή ξεκίνησε το 2008 όταν εκλέχθηκε μέλος της Νομαρχικής Επιτροπής Πασόκ Πρέβεζας και συνεχίστηκε και στην αυτοδιοίκηση με την ένταξή της στην ιδρυτική ομάδα του Δράσου Λιόλιου στο όραμα των ενεργών πολιτών. Το 2010 εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος και ανέλαβε και τη θέση του Πρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρκας. Επόμενη υποψήφια η κυρία Μαρίνα Ντούσκα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μόναχο της Γερμανίας. Είναι απόφοιτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεχίζει τις σπουδές της ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ομιλεί άριστα γερμανικά και αγγλικά. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως γεωπόνος, διατηρώντας τη δικιά της επιχείρηση στην πόλη της Πρέβεζας τα τελευταία 4 χρόνια. Από τα νεανικά χρόνια έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα. Με την πολιτική ασχολήθηκε για πρώτη φορά αγωνιζόμενη για τη δημόσια εκπαίδευση μέσα από τους κόλπους του μαθητικού κινήματος των αρχών της δεκαετίας των 90. Τα 16 της εντάχθηκε στην νεολαία Πασόκ, μονάχου Γερμανίας. Κατά τα φοιτητικά της χρόνια ήταν μέλος και ασχολήθηκε ενεργά με την ΠΑΣ και στη συνέχεια της νεολαίας Πασόκ που διετέλεσε μέλος της Νομαρχικής Επιτροπής Νεολαίας Πασόκ Α Αθήνας. Από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι τις αρχές του Γενάρη του 2015 ήταν γραμματέας της Νομαρχικής Επιτροπής Πασόκ Πρέβεζας, όπου και παραιτήθηκε από μέλος του Πασόκ, είναι ιδρυτικό μέλος του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Γιώργου Παπανδρέου. Επόμενος υποψήφιος ο Παύλος Φραγκούλης. Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1985. Αποφύτησε από το 2ο Ιουνιαίο Λύκειο Πρέβεζας. Σπούδασε μηχανικός στο τμήμα ρητών πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει έντονη συνδικαλιστική δράση. Είναι εκπρόσωπος φοιτητικών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Πιτανικό Συμβούλιο. Διατέλεσε εκπρόσωπος των φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Ρητών Πόρων του Συλλόγου των Φοιτητών του Πολυτεχνείου. Ήταν επίσης εκπρόσωπος των φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Ρητών Πόρων στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και υπεύθυνος των επαγγελματικών δικαιωμάτων του σχολείου του. Ήταν πρώην μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Νεολαίας Πασόκ Νομού Πρέβεζας. Έχει πάρει μέρος σε πολλά συνέδρια και συζητήσεις. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Διευθυντών του Ποδοσφαιρικού Συνδέσμου Πρέβεζας Εθκάδας και επίσης είναι διευθυντής ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, το ψηφοδέλτιο Ελπίδας για τον νομό Πρέβεζας. Από εδώ και πέρα ο κάθε υποψήφιος μπορεί να τοποθετηθεί και να μιλήσει.